Γεια σας φίλοι YouTubers, είμαστε στο Test Server και θα δούμε ένα καινούριο Premium Tank το οποίο έβαλε η εταιρεία μέσα στον Test Server, το οποίο είναι το Mi4α1 Revalorize. Δεν ξέρω αν προφέρεται έτσι η λέξη αυτή, Revalorize. Όποιος ξέρει ας κάνει ένα σχόλιο από κάτω και ας προσπαθήσει να μας δώσει την κανονική της την προφορά, έστω και γραπτός. Το συγκεκριμένο είναι Tier 8 Medium Tank και όπως είπαμε είναι Premium. Πιθανότατα θα έρθει με το επόμενο update όπου θα είναι η έκδοση 10. Είναι ένα άρμα γενικά, έτσι ας το κάνουμε μια περιγραφή, είναι ένα άρμα το οποίο έχει το χουλ ενός Sherman και το κανόνι ενός γαλλικού άρματος. Τώρα μην με ρωτήσετε από ποιο, το τουρέτ ενός γαλλικού άρματος, μην με ρωτήσετε από ποιο είναι. Η αλήθεια είναι δεν μπόρεσα να καταλάβω. Οπότε μπορούμε να πούμε ότι είναι ένα υβριδικό άρμα. Μη σας κάνει εντύπωση ότι είναι γαλλικό. Το project το πήρανε το Sherman οι Γάλλοι και βάλανε πάνω ένα διαφορετικό κανόνι, έτσι. Τι έχει τώρα το συγκεκριμένο άρμα? Καταρχήν δεν έχει καθόλου armor. Άμα δείτε τα νούμερα εδώ πέρα, 50-38-38 στο hull και 63-63-63 στο turret. Αυτό σημαίνει ότι επειδή είναι Tier 8 θα συναντήσει από Tier 6 μέχρι και Tier 10. Όταν θα είστε Tier 8 και θα είστε High Tier, υπάρχει μια πιθανότητα κάποιες από τις βολές των αντιπάλων στις κλίσεις που έχει το άρμα να κάνουν ricochet, εφόσον θα τρώτε βολές από Tier 6, αλλά από εκεί και πέρα μην περιμένετε και πολλά πράγματα. Το καλύτερο που θα έχετε να κάνετε είναι να προσπαθείτε πρώτα να μην σας ρίχνουν οι αντίπαλοι, να μην σας χτυπάνε οι αντίπαλοι και μετά να ρίχνετε εσείς. Πράγμα το οποίο θα είναι πολύ δύσκολο γιατί με το συγκεκριμένο κανόνι που έχει, το οποίο με aiming time 2,8 δεν είναι και ό,τι καλύτερο, σημαίνει ότι θα βγαίνετε από το σημείο που κρύβεστε, θα προσπαθείτε να σημαδέψετε μέχρι να μικρύνει ο κύκλος και να έρθει σε ένα καλό σημείο ώστε να πείτε ότι σημάδεψα σωστά και έριξα, οι αντίπαλοι θα έχουν ήδη σημαδέψει και θα σας έχουν έριξει και φυσικά με τη θωράκιση που έχετε δεν θα πηγαίνουν και πολύ καλά τα πράγματα. Επιπλέον είναι πάρα πολύ αργό και όταν λέω πάρα πολύ αργό μπορεί να πιάνει 40 χιλιόμετρα τελική ταχύτητα, η οποία σε πολλούς μπορεί να φαίνεται καλή αν τη συγκρίνουν με κάποια heavies που έχουν, στην πραγματικότητα όμως για medium δεν είναι καθόλου καλό. Ψηλή σιλουέτα και φυσικά το τουρέ του είναι ακόμα πιο ψηλά, οπότε δύσκολα θα κρύβεστε και από κάποια χαμηλά εμπόδια όπως βραχάκια ας πούμε ή ψωματάκια. Συν του ότι το κανόνι έχει και άλλο ένα σχετικά κακό, 200 average penetration με τα κλασικά πυρομαχικά. Όταν λέω κλασικά εννοώ όχι τα gold, το οποίο 200 σημαίνει ότι στα tier 6-7 άντε και στο 8 θα είστε καλά. Όταν θα έχετε απέναντι αντιπάλους tier 9 και 10 τα πράγματα θα γίνονται πάρα πολύ δύσκολα. Από εκεί και πέρα τα premium πυρομαχικά 250-390, το 250 είναι κάτι το οποίο είναι αποδεκτό ως penetration ακόμη και για tier 10. Σημαίνει όμως ότι στην ουσία θα χαλάτε τα credit σας ή το gold σας, γιατί τα premium πυρομαχικά είναι και πολύ ακριβά. Και τα high explosive πυρομαχικά 53 penetration, 480 average damage. Εδώ τώρα μπορούμε να πούμε ότι είναι αρκετά καλό. Ακόμα και σε tier 10 υπάρχουν κάποια άρματα τα οποία λέτε ότι καλύτερα να τους ρίξω με high explosive, όπως κάποια μπατσάτα ας πούμε που δεν έχουν καθόλου θωράκιση, αλλά μέχρι εκεί. Ό,τι είναι πολύ πιο βαρύ καταλαβαίνετε ότι θα έχετε πρόβλημα. 0.36 dispersion και 2.8 aiming time. Για το aiming time το είπαμε, για το dispersion το 0.36 μπορώ να πω ότι είναι αποδεκτό, αλλά από την άλλη εάν ήταν λίγο λιγότερο θα ήταν γενικά καλύτερο το κανόνι, γιατί λες ότι σε medium το 0.36 είναι μεγαλούτσικο. Δεν είναι μεγάλο, αλλά είναι μεγαλούτσικο. Τι άλλο έχω δει, ότι ειδικά για το κανόνι παιδιά, ειδικά για το κανόνι, έχω βάλει Vertical Stabilizer MK1, έχω βάλει στον Gunner Snapshot, το οποίο Snapshot τι κάνει, είναι στο 72%, δεν είναι 100%, αλλά βελτιώνει την ακρίβεια την ώρα που κινείται κατά τη διάρκεια που κινείται το turret.
Αυτό τι σημαίνει? Ότι θεωρητικά το κανόνι το έχω κάνει, έχω βάλει και Improved Ventilation Class 2, το οποίο βελτιώνει όλα τα skills, έτσι, συν 5%. Αυτό σημαίνει ότι το κανόνι μου στα παιχνίδια που θα έπαιζα θα έπρεπε να είναι σχεδόν στο 100% αυτού του βέλτιστου που μπορεί να φτάσει. Και όμως το κανόνι μου δημιουργούσε πρόβλημα. Θα μου πεις, δεν είσαι καλός παίκτης. Εντάξει, το καταλαβαίνω αυτό. Τι άλλο έχω δει? Ότι με τα 1400 hit points που έχει μπορεί να σας φαίνονται αρκετά, αλλά στην πραγματικότητα είναι πολύ λίγα. Και αυτό γιατί ό,τι βολή και να σας ρίξουν θα περάσει από το άρμα και θα κάνει damage. Επιπλέον, ό,τι high explosive φάτε, είτε είναι από άρτη είτε είναι από άλλο άρμα, και εκεί θα έχετε πρόβλημα. Σε κάποιες μάχες πήρα ένα μεγάλο και καλό μάθημα, το να μην βγαίνω μπροστά σε άρματα τα οποία μπορούν να μου ρίξουν high explosive. Ειδικά σε μία μάχη πήρα δύο μαθήματα ταυτόχρονα. Ένα είναι το ότι κατάφερε ένα 183 να μου ρίξει ένα high explosive, από ό,τι κατάλαβα, βλήμα, και με ένα βλήμα να καταφέρει να καταστρέψει το άρμα, να φύγουν και οι 1400 hit points. Και το δεύτερο ήταν ότι, το οποίο είναι και καλό βέβαια το δεύτερο, ίσως το μόνο καλό που έχει, ότι σαν premium άρμα δεν μπορείτε εύκολα να χάσετε λεφτά. Στη συγκεκριμένη μάχη είχε σκάσει ο client, αναγκάστηκα, βγήκα, ξαναμπήκα στο παιχνίδι και την ώρα που μπήκα το άρμα μου ήταν καταστραμμένο. Δεν είχα κάνει ούτε ένα spot, δεν είχα ρίξει ούτε μία βολή έτσι ώστε να κάνω damage, δεν είχα κάνει δηλαδή απολύτως τίποτα, σαν να ήμουν AFK και να... Και όντως έτσι ήταν, ήμουν AFK και ήρθανε και με χτυπήσανε. Στη συγκεκριμένη μάχη έχασα μόνο, αν θυμάμαι καλά, 758 credits. Και η ομάδα μου έχασε, έτσι ήταν και ήττα ταυτόχρονα. Και η ομάδα μου έχασε. Πράγμα που σημαίνει ότι λίγο damage να κάνετε, ένα spot να κάνετε, το συγκεκριμένο άρμα θα σας δώσει λεφτά, θα σας δώσει χρήματα. Όποιος θέλει να πάρει ένα άρμα για αυτόν τον λόγο και μόνο, μπορεί να το πάρει. Από εκεί και πέρα η αλήθεια είναι δεν βρήκα κανένα άλλο καλό στο συγκεκριμένο αυτό άρμα. Τι άλλο ξεχάσαμε να πούμε? Να πούμε λίγο επιτροχάδιν τα χαρακτηριστικά από το Tourette. 42 traverse speed, όσα δεν είπαμε, και 390 view range. Το 390 θεωρείται καλό. Η μηχανή είπαμε 460 άλογα. 15% πιθανότητα να πιάσει φωτιά όταν χτυπηθεί, περίπου το 460 με το, τα 460 άλογα με το βάρος που έχει, το οποίο είναι 35,45 και δεν πρόκειται να αλλάξει γιατί δεν υπάρχει άλλο μόντουλ για να αλλάξετε, είναι περίπου στα 13 άλογα ανά τόνο, 12,97. Οι ερπίστριές του είναι με 40 traverse speed. Και εδώ πάλι μου φάνηκε αρκετά λίγο. Σε medium άρμα θα ήθελα λίγο παραπάνω. Αν ήταν heavy θα έλεγα δεν βαριέσαι, μια χαρά είναι. Αλλά σε medium δεν μ' άρεσε. Ο ασύρματος είναι κλασικά καλός. Θα έλεγα ότι είναι και tier 10 ασύρματος. Μάλλον είναι tier 10. Ο οποίος έχει 750 signal range. Τα πυρομαχικά του τώρα. Τα κλασικά πυρομαχικά είναι αυτά που δεν είναι premium, είναι APCR. Αυτό σημαίνει ότι θεωρητικά θα έπρεπε να δίνουν λίγο καλύτερο penetration από τα AP, αλλά δεν έχουν normalization. Τα συγκεκριμένα όμως με 200 penetration, καταλαβαίνετε ότι, είπαμε, σε tier 10 θα έχετε πρόβλημα. Tier 9 και tier 10 μάχες θα έχετε πρόβλημα. Τα premium πυρομαχικά είναι high explosive anti-tank και τα high explosive είναι κλασικά high explosive, τα οποία αν δούμε εδώ έχουν και 1,91 burst radius. Μπορείτε δηλαδή να ρίξετε, να αστοχήσετε λίγο, αν σκάσει μέχρι και τα 1,91 μέτρα μακριά από το αντίπαλο άρμα, σημαίνει ότι θα έχετε τη δυνατότητα να το κάνετε ζημιά. Αυτό είναι το άρμα, έτσι με λίγα λόγια και στα τεχνικά χαρακτηριστικά του, να το δούμε λίγο και γύρω γύρω και να πάμε να κάνουμε κάποια μάχη για να δείτε τι γίνεται. Στην πίστα Arctic Region μας έχει βγάλει το παιχνίδι. Το άρμα μας είναι Tier 8, έχουμε από Tier 6 ως Tier 9, οπότε δεν είμαστε ούτε Low Tier, ούτε High Tier. Από μια άποψη αυτό είναι καλό, γιατί θα δούμε μια συνολική συμπεριφορά του άρματος και έχει και μια θέση περίπου σε αυτό το σημείο εδώ. Μάλλον όχι, εδώ πάνω, εδώ, σε αυτό το σημείο εδώ, όπου μπορούμε λίγο και να πάμε και να το παίξουμε τις snipers.
Τώρα θα μου πεις με αυτό το κανόνι snipers. Εντάξει. Ό,τι μπορούμε θα κάνουμε. Ξεκινάει η μάχη μας σε λίγο. 3, 2, 1, 0. Ξεκινάμε. Αν είχα πατήσει και τον γκάζι θα είχαμε ξεκινήσει. Όταν πρωτοείδα το άρμα, τώρα που βλέπω το TAF-49, θυμήθηκα ότι όταν πρωτοείδα το άρμα είπα θα είναι κάτι αντίστοιχο με το TAF-49. Με διαφορετικό κανόνι. Καμία σχέση. Δηλαδή όπως και το TAF-49 πολύ μικρή θωράκιση, υπολόγιζα ότι θα είναι γρήγορο, αλλά κοιτάξτε τώρα διαφορά. Κοιτάξτε που έχει φτάσει το TAF-49 και που είμαστε εμείς. Υπολόγιζα ότι θα είναι γρήγορο, δεν είναι. Υπολόγιζα ότι θα είναι και πιο μικρό το ίχνος που αφήνει, δηλαδή ότι θα είναι πιο μικρό σαν άρμα. Δεν είναι. Έλεγα ότι το κανόνι του θα έχει κάτι καλό. Πιθανολογούσα ότι θα είναι ένα κανόνι με πολύ καλή ακρίβεια. Δεν έχει καλή ακρίβεια, γιατί το TAF-49 έχει ένα κανόνι που κάνει πολύ μεγάλο damage, έτσι. Το συγκεκριμένο δεν έχει καλή ακρίβεια. Τώρα τι καλό έχει, τι να σας πω, δεν ξέρω. Το μόνο καλό, επειδή είναι premium, παίρνει ένα συν 10% experience παραπάνω και μπορείτε, εάν θέλετε, να βάλετε τα πληρώματα από τα άλλα άρματα, τα medium που έχετε, και να τα εκπαιδεύσετε. Το εντάξει, γίνεται όμως σε όλα τα premium, δεν είναι κάτι εξτρά για το συγκεκριμένο να σας πω ότι πάρτε αυτό το άρμα για αυτόν τον συγκεκριμένο λόγο. Υπάρχουν και άλλα τα Tier 8 που μπορείτε να το πάρετε. Θα μου πείτε όχι γαλλικά, εντάξει, σε αυτό καταλαβαίνω. Εντάξει, θα μπορούσατε να πάρετε ας πούμε ένα CTC. Έτσι δεν είναι. Το οποίο το δικό μας το CTC έχει... Εδώ έχουμε... Στο μέρος που είμαστε είναι δύσκολα τα πράγματα. Θα προσέχετε πάρα πολύ από τα Artis. Εδώ υπάρχει ένα Mi-53, Mi-55. Ωραία, εδώ κοιτάξτε τώρα πόση ώρα θέλει το κανόνι για να, για να ρίξει. Θα μου πείτε ήταν αρκετά μακριά. Τον καταστρέψαμε, μπράβο. Αυτό ήταν ηρωνία της τύχης μου, έτσι. Πάνω που κακολογούσα το κανόνι έπρεπε να κάνει κάτι καλό. Είδατε όμως ότι εάν κινούνταν λίγο ο στόχος σε διαφορετική κατεύθυνση θα ήταν πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Τώρα, ας προχωρήσουμε λίγο. Μόλις είπα να προχωρήσουμε, ένα SU-101. Να πάω εδώ στην άκρη, όχι, όχι τόσο άκρη, όχι τόσο άκρη. Εντάξει, αυτό ήταν δικό μου λάθος, δεν έφτιαγε το άρμα, έτσι. Αναγκαστικά όμως τώρα θα πρέπει να φύγουμε. Από εδώ ανεβαίνει. Από εδώ. Θα δοκιμάσουμε από εδώ. 3-7 χάνει η ομάδα μας, ομάδα που βρήκαμε πάλι. Με δυσκολία ανεβαίνει, 7-8. Εντάξει, είναι μεγάλο το... Μεγάλη ανηφόρα. SU-101, για να δούμε. Έρχεται προς τα εμάς. Πιστεύω ότι θα τον κρύβει ο βράχος. Για να... Αργό, βλέπετε πόσο αργό είναι. Δηλαδή περνάω τώρα από εδώ μέσα και με έχει πιάσει φόβος. Το lightweight ελπίζω ότι δεν θα μας δώσει σημασία. Είδατε πόση ώρα κάνει. Δηλαδή δεν είναι το κλασικό medium το οποίο λες θα βασιστώ στην ταχύτητά μου να περάσω από αυτή την περιοχή για να πάω να καλυφθώ. Είναι αργό και θέλω τώρα να δώσω στο TAF-54 βοήθεια. Νάτος αυτός, κάνε λίγο πίσω. Didn't scratch them. Το επόμενο βλήμα, το μεθεπόμενο μάλλον θα είναι high explosive. Κάνε λίγο πίσω ξανά, δεν θα κάνει πίσω. Αν πάω πίσω του θα προλάβω. 1287 έχω εγώ. Δεν έχω depression. Επιτέλους τον χτυπήσαμε, κάναμε λίγο damage. Έχουμε χάσει την μάχη στην βάση και τώρα θα τρέξουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται να πάμε να κάνουμε cap. Κοιτάξτε όμως το όσο πιο γρήγορα γίνεται από ένα medium άρμα πόσο είναι. Πάμε και οι τρεις για το cap. Άντε παιδιά. Άντε παιδιά, άντε παιδιά, αλλά το άρμα δεν τραβάει. Έλα. Έλα.
Ρε, πατάω πιδάλι, ξαναπατάω πιδάλι όσο πιο γρήγορα μπορώ, δεν. Το AMX30 τι κάνει, η AMX30 θα χάσουμε που θα χάσουμε, αλλά εδώ μπας και κάνουμε κάπου. Και έχω και γεμάτα τα αυτά, μάλλον να ρίξω και κανένα premium, αν κανένας αντίπαλος έρθει και τον δούμε. Να δούμε τι θα κάνουμε και από άποψη οικονομικής. Με είδε, ποιος με είδε, αυτός με είδε με το TAF 50. Αυτό ήτανε, παιδιά. Μη 53, μη 55. Με καθάρισε. Με μία βολή. Είχα 1287, δεν θυμάμαι πόσο είχα. Αυτό είναι το μεγαλύτερο κακό αυτού του άρματος. Το πολύ μεγάλο κακό. Για να δούμε και τον AMX30 τι κάνει τώρα. Θα πεθάνεις, εδώ θα πεθάνεις AMX30. Θα καταστραφεί το άρμα σου, να μην λέτε θα πεθάνεις. Εδώ θα καταστραφείς, δεν θα προλάβεις γιατί σε κυνηγάνε όλοι τώρα πλέον. Και μόλις σε κάνουν και spot, αυτό το 54 και το άλλο το 54 και τα δύο 54 είναι και STA-1, δεν μπορείς να κρυφτείς από πουθενά. Οπότε καλύτερα να ερχόσουν να κάνεις cap. Είχαμε μια ψηλή, επιπλέον πιστεύω ότι το TAF-54 με είδε και λόγω της πιο ψηλής φιγούρας που έχω. Κάναμε 2 κίλε, αν είναι δυνατόν. Άλλοι κάνανε το damage και άλλοι κάνανε τα kill. Λοιπόν, τι να πούμε τώρα για αυτή τη μάχη, να δω πόσα, για να πάω στο detail report, έριξα 3 βολές, οι 2 κάνανε penetration, έτσι από απόσταση μεγαλύτερη από 300 μέτρα, 580, προφανώς τον ανάψαμε φωτιά, τον Dead Nag by, ναι, ας το καλύτερα. Προφανώς τον ανάψαμε φωτιά γιατί με μία βολή 590 δεν κάνει αυτό το κανόνι. 580, συγγνώμη. Μία βολή φάγαμε, ένα penetration και πρέπει να είχε και μία από splash damage. Παιδιά, πώς έγινε αυτό. Δεν γράφει πουθενά για splash damage από τους αντιπάλους. Α, δεν γράφει γιατί δεν έχω το mod, ναι. Στην ουσία μία μας έκανε penetration και προφανώς η βολή από το Άρτη ήταν λόγος plus damage. Οπότε καταλαβαίνετε τι γίνεται, έτσι. Δηλαδή, εντάξει. Πολύ χάλια. Σαν θωράκιση, πολύ χάλια. Δεν μας βρήκε καν η βολή από το Άρτη. Το ωραίο της περίπτωσης είναι αυτό. 2 εχθρούς κάναμε damage, 2 εχθρούς καταστρέψαμε. Τέλος πάντων. Και κοιτάξτε τώρα εδώ, μετά από τέτοια ήττα σε Tier 8, πληρώσαμε 9.407 για το άρμα και βάλαμε στο ταμείο 6.176 με πολύ ελάχιστο damage. Θα μου πεις μετράνε και τα δύο τα kill, ίσως και πήραμε κανένα φράγκο παραπάνω, τέλος πάντων δεν ξέρω. Όσο για το experience, 197 ή το basic experience, συν 10% που δίνει αυτό το άρμα, είναι 19.7, στρογγυλεύεται στο 20, αυτό ήταν το κέρδος μας στο experience. Αποτέλεσμα, δεν μ' άρεσε τίποτα επάνω σε αυτό το άρμα. Πραγματικά δεν μ' άρεσε τίποτα. Ακόμη και το ότι μπορείς να βγάλεις κέρδος με τέτοιο κακό παιχνίδι, πιστεύω ότι γίνεται από όλα τα premium τα οποία έχουν λίγο επιπλέον, δίνουν λίγο επιπλέον credits παραπάνω. Οπότε δεν βλέπω το λόγο να το αγοράσετε. Αν σας το δώσουν τζάμπα, πάτε το, δεν υπάρχει θέμα. Αλλά αν είναι να το αγοράσετε, η άποψή μου είναι όχι με μεγάλα γράμματα. Αυτό λοιπόν ήταν το άρμα. Αν βρω καμιά καλή μάχη στο What Replays, θα την ανεβάσω και αυτήν. Αν όχι, να προσέχετε και να είστε καλά. Βρήκαμε μια καλή μάχη με το συγκεκριμένο άρμα, από άλλον παίκτη φυσικά, όχι από μένα, έτσι. Είναι με το account, βλέπετε εδώ, WG account 32, είναι τα WG accounts, είναι τα accounts που δίνει η Wargaming σε χρήστες, σε youtubers, σε διάφορους χρήστες τους οποίους θέλει να τα δώσει για να κάνουν τεστ για οποιονδήποτε λόγο, είτε για να δουν αν υπάρχουν κάποια bug, είτε για να τα δείξουν σε κάποια κανάλια, σε κάποια περιοδικά, σε κάποια sites κτλ. Βλέπετε ότι κάποιος ρωτάει και στο chat ποιος παίζει αυτό το Mi-4A1. Απαντάει κάποιος WG Tank, είναι Wargaming το WG
PUBG. Τέλος πάντων, είναι ένα παιχνίδι το οποίο ήταν πάρα πολύ καλό από τα στατιστικά του. Δεν έχω δει άλλη φορά το replay. Όποιος το παίζει, βλέπετε ότι έρχεται σε αυτό το σημείο και καμπερώνεται στην ουσία. Μάλλον spotting κάνει, να μην λένε καμπερώνεται. Σαν account είναι κίτρινο χρώμα. Προφανώς αυτός που παίζει ή αυτοί που παίζανε μέχρι τώρα, γιατί από ό,τι ξέρω τα account αυτά δεν τα δίνουν και τα έχεις συνέχεια. Στα δίνουν και παίζεις κάποιες ώρες, κάποιες μέρες, δεν ξέρω πόσο ακριβώς, και κάνεις το τεστ που θέλεις να κάνεις, γράφεις το άρθρο σου ή κάνεις απλό τα παιχνίδια σου στο YouTube, λες τι θέλεις να κάνεις και το ξαναγυρνάς πίσω το account, το ξαναδείς, παίρνουν τον έλεγχο ξανά η Wargaming. Από τα στατιστικά φαίνεται ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι. Δεν ρίχνει premium, δεν έχει πάρει καθόλου high explosives, έχει φάει μία βολή αυτή τη στιγμή, δεν έχει πάρει καθόλου high explosives, έχει πάρει μόνο τα κλασικά πυρομαχικά που είναι APCR και 9 hit πυρομαχικά. Για να δούμε τώρα τι θα κάνει. Να πω την αλήθεια, έτσι όπως τον βλέπω δεν τον έχω για πολύ καλό παίκτη, γιατί στο σημείο που είναι μπορούν να τον δουν όλοι από όσους περνάνε από την περιοχή απέναντι, δηλαδή και το kill που έκανε προηγουμένως με το 111 και το Tiger 2 τώρα, όλοι αυτοί μπορούν να το δουν και απορώ πως δεν γυρνάει κάποιος να του ρίξει. Η απόσταση δεν είναι τόσο μεγάλη ώστε, για να δούμε τώρα που θα κάνει, 171 μέτρα, δεν υπάρχει περίπτωση να μην δεν τον βλέπουν, ακόμα και πίσω από τους θάμνους, τη στιγμή που ρίχνει, από τη στιγμή που ρίχνει λογικά θα έπρεπε να τον βλέπουν και δεν γυρνάει κανένας επάνω. Τέλος πάντων, δεν είναι, αυτό είναι άσχετο τώρα με το τεστ που προσπαθούμε να κάνουμε, να δούμε δηλαδή τι μπορεί να κάνει αυτό το άρμα, το οποίο από ό,τι καταλαβαίνω, εάν δεν σας ρίχνουνε και μπορείτε να τους ρίχνετε εσείς, είναι καλό. Υπόψη είναι ότι είναι και top tier στη συγκεκριμένη μάχη, πιθανότατα γι' αυτό έχει κάνει και τόσο καλό παιχνίδι. Πολλοί θα με ακούσουν τώρα, θα μου πούνε είσαι προκατηλημένος, όλο κακά λόγια λες για αυτό το άρμα. Ναι, όλο κακά λόγια λέω για αυτό το άρμα, κοιτάξτε τι γίνεται τώρα. Ένα τσιρί, το τσιρί δεν πάει να φύγει πίσω, έδωσε άλλους 377 πόντους στον φίλο μας εδώ, τον, πώς να τον λέμε, WEG account, Wargamity. Έχει τη δυνατότητα να ρίχνει σχεδόν σε όλους τους αντιπάλους, χωρίς αυτοί να του ρίχνουν. 2-3 που του ρίξανε, περάσανε όλες οι βόλες. Και έχει μείνει 859 πόντους από τους 1400. Εδώ το τσιρί δεν ξαναφαίνεται και μάλιστα το τσιρί είναι και καλός παίκτης, έτσι, είναι με πράσινο χρώμα. Κάνει ένα kill ακόμα, άλλο ένα WZ111. Εγώ σε καμία περίπτωση δεν πιστεύω ότι εδώ είναι καλά καλυμμένος, δηλαδή το τουρέτ πρέπει να, όχι μόνο το τουρέτ, όλος πρέπει να φαίνεται ολόκληρος. Και όμως έκανε άλλη μια καλή βολή, η οποία κατέστρεψε ένα όμικρον νι, πονί. Και άλλη καλή βολή. 15 κερδίζει η ομάδα του τώρα, τα 5 kills τα έχει κάνει αυτός. Τελευταία βολή που έριξε ήταν σε ένα TAF 28 prototype, το οποίο ξέρουμε ότι είναι αρκετά καλά θωρακισμένο. Να του το τσιρί. Αν ξαναέρθω σε αυτή την πίστα θα πάω και εγώ να παίξω αυτό το σημείο, μη τυχόν και είναι τέτοιο το μέρος όπου όντως ο φίλος μας εδώ ήξερε κάτι παραπάνω, ότι μπορείς δηλαδή να ρίχνεις εσύ χωρίς οι άλλοι να σου ρίχνουν εύκολα. Ξανά προσπαθεί για το τσιρί. Το τσιρί δεν έχει depression, δεν ξέρω τι κάνει. Κάποιος αναρωτιέται πως τον έχει χτυπήσει ένας αντίπαλος. Στο chat θα βλέπω αυτά. Το TAF 28, το TAF 28 δεν τον έκανε spot αυτή τη στιγμή, δεν άναψε το 6S. Ο Μαρκούλης 2001 που ήταν στο τσιρί καταστράφηκε. Έλληνας πρέπει να είναι αυτός. Μάρκουλης 2001. Και έχουν μείνει δύο παίκτες, ένας με το TAF 28 και ένας με ένα OE. Για να δούμε τι θα κάνει και στο TAF 28. Λογικά θα τον βρει από πίσω.
από πίσω και δεν έκανε penetration. Πώς το κατάφερε, παιδιά. Θα προλάβει τώρα, φαντάζομαι. Πρόλαβε. Στο πλάι δεν είχε πρόβλημα. Αυτή τη φορά μας έδειξε και πού σημάδευε. Σημάδευε σε καλό σημείο. Και έκανε 7 kills. Και 4.446 damage. Καλύτερα να περάσουμε στα στατιστικά. Να περνάμε λοιπόν στα στατιστικά μας. Η μάχη ήταν πολύ καλή. Πήρε Mastery Badge Ace Tanker, Bruiser, Duelist, Fire for Effect, High Caliber και Top Gun. Αυτή είναι και όλοι όσοι κατάφερε και χτύπησε, σε όσους έκανε damage, και βλέπουμε ότι όλους τους κατέστρεψε. Ανάμεσά τους και αυτός ο οποίος είπαμε ότι μάλλον πρέπει να είναι Έλληνας. Λοιπόν, τώρα πάμε στο team score να δούμε τι γίνεται. Ήτανε πρώτος και με διαφορά από την ομάδα του, 4.446 πόντους damage, 7 kills και πήρε 1.375 basic experience. Οι υπόλοιποι παίκτες, εντάξει, δεν χρειάζεται τώρα να τα πούμε, εμείς θέλουμε να δούμε τι κάνει το συγκεκριμένο άρμα. Δεν υπήρχε άλλο άρμα σαν το δικό του, αυτό ψάχνω τώρα να δω, να δούμε τι έκανε και κάποιος άλλος. Υπόψη ήταν η καλύτερη μάχη που βρήκα μέσα στο Watery Place, έτσι, η καλύτερη από όλες. Shots fired 20, direct hits 18, 15 penetration. Πάρα πολύ καλή αυτή η επίδοση, πάρα πολύ καλή επίδοση, 18-15 με το συγκεκριμένο κανόνι. Βέβαια δεν ήταν top tier, έτσι, τα πάμε αυτά. Damage 4.446, από απόσταση μεγαλύτερη των 300 μέτρων 283, 8 βολές δέχτηκε και οι 8 κάνανε penetration, 8 στις 8. Αν ήταν 8 βολές δέχτηκε και έκανε λιγότερες από 8 penetration, η έκπληξή μου θα ήταν πολύ μεγάλη. Και σκεφτείτε, πάλι λέω, ότι δεν υπήρχε μεγαλύτερο tier από το δικό του. Δηλαδή, από tier 6, 7 και 8, 8 στις 8 τις έφαγε. 7, σε 7 εχθρούς έκανε damage και τους 7 τους κατέστρεψε ο ίδιος και η ομάδα του βοηθήθηκε να κάνει 706 damage, είτε από spotting είτε από κάποιες tracks, δεν το ξέρουμε αυτό. Έπαιζε με premium, να δούμε πρώτα τι θα έκανε αν έπαιζε χωρίς premium. Θα πληρωνόταν 78.255 μεικτά και αφού θα πλήρωνε 8.000 και κάτι για να κάνει repairs και 6.380 για να ξαναπάρει πίσω τα πυρομαχικά του, θα έβαζε στο ταμείο 63.871. Τεράστιο ποσό, έτσι, το οποίο με το premium γίνεται 102.999. Πιο τεράστιο από το τεράστιο, πώς το λέμε, υπερτεράστιο, δεν υπάρχει τέτοια λέξη, αλλά 102-103.000 παρά ένα credit, εγώ για να τα πάρω αυτά παίζω, ξέρω εγώ, καμιά δεκαπενταριά παιχνίδια σε τέτοιο tire με τα κλασικά τα άρματα. Οπότε είπαμε, όποιος θέλει να το πάρει για τα λεφτά που μπορεί να βγάλει και μπορεί φυσικά να κάνει τέτοια παιχνίδια, θα παίρνει από 100.000 για κάθε τέτοιο παιχνίδι. Τώρα εμείς οι υπόλοιποι που εγώ μέχρι τώρα παραπάνω από 1500, νομίζω το καλύτερο 2000 έχω κάνει, δεν θυμάμαι, 2000 damage, το καλύτερο που έχω κάνει ήταν εκείνο σε ένα παιχνίδι. Τέλος πάντων, 2062 ήταν η experience που πήρε χωρίς premium, 1375, και θα έπαιρνε άλλο ένα 10%, 137, θα πήγαινε στα 1512. Με το premium πήρε άλλα 206 και πήγε στο 2269. Το θέμα είναι, έβγαλε λεφτά, έκανε τρομερό παιχνίδι, έβγαλε καλά λεφτά. Για ποιο λόγο να το πάρεις αυτό το άρμα και να μην προτιμήσεις κάποιο άλλο από τα άρματα που υπάρχουν στο παιχνίδι, τα οποία είναι και αυτά premium, για ποιο λόγο να το πληρώσεις αυτό το άρμα? Τι να σας πω, δεν ξέρω. Για να πάμε λίγο στο wiki. Να δούμε τα premium άρματα, να δούμε τι υπάρχει σε γαλλικό. Θα μου πείτε τώρα, σε γαλλικό medium, νομίζω μόνο το CTC υπάρχει. Σε οχτάρι, ναι, γιατί αυτό είναι heavy tank. Το FCM50 είναι heavy, ωραία, καλά θυμόμουνα. Και μετά υπάρχει μόνο το CDC, το οποίο είναι αρκετά διαφορετικό σαν άρμα, είναι πολύ πιο γρήγορο και με πολύ διαφορετικό κανόνι.
κάνει damage μόνο 240, αλλά έχει καλύτερο penetration και πολύ καλύτερα χαρακτηριστικά σε dispersion και σε aiming time, 0.34 και 2.2. Το Mi 4α1 200, εδώ είναι χαμηλότερο από το 212, το 240 όμως σε damage γίνεται 390, οπότε λες με μία βολή θα κάνω πολύ περισσότερο damage. Από την άλλη το 0.36 και το 2.8 δεν. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι κρυφό το οποίο δεν το έχω δει, αλλά θα προτιμούσα να πάρω ένα CDC. Και εφόσον θέλω medium άρμα το οποίο να είναι Tiger 8 premium γαλλικό, από αυτά τα δύο θα έπαιρνα το CDC. Αυτή είναι η ετοιμιγορία της δίκης που κάναμε μέχρι τώρα και είναι τόσο όλα τα πράγματα, τα βλέπω τόσο πολύ υπέρ του CDC, όπου λέω δεν μπορεί, κάπου έχω κάνει λάθος. Αν έχω κάνει λάθος, ας γράψει κάποιος κάτω στα σχόλια τι έχω κάνει λάθος, να αναθεωρήσω. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω για ποιον λόγο η εταιρεία έχει βγάλει αυτό το συγκεκριμένο άρμα, το οποίο από ό,τι έχω μάθει λένε ότι θα το πουλάνε. Εάν το δώσουν σε κάποιο event δωρεάν, θα πω εντάξει, δίνουν ένα premium άρμα το οποίο δεν υπήρχε περίπτωση να πουλήσει, γιατί όλοι θα παίρναν το CDC. Σας παρακαλώ παιδιά, πείτε μου ότι κάνω λάθος, γράψτε από κάτω και για ποιο λόγο, δηλαδή Γιάννη δεν είδες αυτό, έκανες λάθος έτσι και έτσι. Τέλος πάντων, αυτό ήταν το Mi 4α1 Revalorize, δεν έχω κάτι άλλο να πω, να προσέχετε και να είστε καλά.